Να ξυπνήσουν από το όνειρο όσοι θέλουν μηδέν εγγυήσεις για ασφάλεια για το Κυπριακό. Δεν υπάρχει καμία de facto η νομική αλλαγή στα νησιά του Αιγαίου. Αυτά τόνισε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεύλουτ Τσαβούσογλου κατά την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προϋπολογισμού, ενώ έκανε επίσης γνωστό πως το θέμα του Αιγαίου θα τεθεί προς συζήτηση στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Όπως σημείωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, στο θέμα των νησιών του Αιγαίου έχει γίνει η κατάλληλη ενημέρωση στα κόμματα της αντιπολίτευσης και έχουν δοθεί όλες οι εξηγήσεις. Πολλές είναι οι δηλώσεις. Μια τις πιάνει ο Ερντογάν, σταμάτησε ο Ερντογάν, τις πήρε ο Υπουργός Άμυνας, τις άφησε ο Υπουργός Άμυνας τις δηλώσεις, τις πήρε ο Τσαβούσογλου. Τι είπε ο Τσαβούσογλου? Ότι είστε βαθιά ανοιχτωμένοι, ότι μπορούν να γίνουν δραστηριότητες για τους υδρογονάνθρακες χωρίς τους τουρκογυπρίους. Ξεχάστε επίσης την απομάκρυνση στρατευμάτων και των εγγυήσεων της Τουρκίας. Αυτό είναι το μείζον που ζητάει η Τουρκία. Πιέζεται από τη διεθνή κοινότητα εν ώψη της λύσης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, Κουρδικό, Συριακό, υδρογονάνθρακες και το Κυπριακό, πιέζεται για να λύσει το Κυπριακό. Ναι μεν, κυρία μου, θέλεις να μετάσχει η Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου στο ψευδοκράτος του Ντεκτάς, που μάλιστα χτες είχαμε και την ανακήρυξη, την επέτειο της ανακήρυξής του, που δεν το αναγνώρισε κανένα κράτος στον κόσμο παρά μόνο Τουρκία και τον Πακιστάν, και του λέει πρέπει να λυθεί το Κυπριακό, και τότε μάλιστα και ανακοίνωση των ΗΠΑ ισομερώς θα συμμετάσχουν οι Τουρκοκύπροι στα έσοδα του υδρογονάνθρακων. Μέχρι την κρίση των ημείων του 1996, ό,τι έγινε, έγινε. Μετά από αυτό, καμία κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει καμία de facto η νομική αλλαγή σε κανένα από τα νησιά αυτά, είπε ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, προσθέτοντας ότι είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο για να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Πρόσθεσε ακόμη πως οι διερευνητικές συνομιλίες ξεκίνησαν πριν έρθει το κόμμα του στην εξουσία, από την περίοδο του τότε πρωθυπουργού Μπουλέντε Τζεβίτ. Επίσης είπε, ξεχνάτε την απομάκρυση των στρατευμάτων, των ειρηνευτικών για τους Τούρκους, κατοχικών για μας, και χωρίς τις εγγυήσεις της Τουρκίας που γι' αυτό δεν λύθηκε μέχρι τώρα. Θέλουν εγγυήσεις και παραμονή στρατευμάτων. Ναι μεν, τα στρατεύματα θα παραμείνουν κάποιο διάστημα. Το σχέδιο ΑΝΑΜ προέβλεπε ισάριθμα τμήματα ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων. Τώρα βρίσκονται σε επαφές για τη λύση. Άνοιξαν δύο οδοφράγματα στην Κύπρο, το οδοφράγμα της Ερίνιας για την Ταβαρόσια και της Λεύκας στην νοτιοδυτική Κύπρο, πάνω από την Πάφου. Αυτά είναι καλή θέληση και θέλουν μέσα σε 90 μέρες να βάλουν ένα χρονοδιάγραμμα. Γιατί ξεκίνησαν? Για να επιληθούν τα προβλήματα της υφαλοκρηπίδας και των χωρικών υδάτων με την Ελλάδα. Αυτό το ζήτημα θα το λύσουμε με την Ελλάδα μέσω διπλωματίας ή θα το πάμε στο δικαστήριο? Για μας υπάρχει μία ακόμα επιλογή. Εάν η Εθνοσυνέλευση και το κράτος μας αξιολογήσει και εκείνη την επιλογή, τότε θα είναι μία μονόπλευρη επιλογή. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτό το θέμα θα το πάμε και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας με μία έκθεση, κατέληξε. Θα έχουμε ζυμώσεις αρκετές, θέλει προσοχή. Και μέχρι να λυθεί, ή αν θα λυθεί, που πιθανότητα να λυθεί για να τακτοποιηθεί και το θέμα των υδρογονάνθρακων, θα έχουμε τέτοιες παρενοχλήσεις από μας, από αυτούς, και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος θερμού επεισοδίου. Εκτιμώ όμως θα αποφευχθεί, διότι έμαθαν να χειρίζονται ανάλογες κρίσεις και οι δύο πλευρές, και ο Ερντογάν είναι πανέξυπνος, δεν περνάει τις κόκκινες γραμμές. Δεν είναι τίποτα αυτές οι δηλώσεις, είναι συνηθισμένες. Θα περιμένουμε να έχουμε κι άλλες μέχρι να τακτοποιηθούν τα θέματα.